Καταρχήν είμαι εδώ για να στείλω ένα θερμό χαιρετισμό από τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Σκουλάκη Μανώλη, και τις θερμές ευχές του για καλή επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση τελετή αποφύτηση των σπουδαστών σας. Έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που με ερασιτεχνικό τρόπο και νοοτροπία, χωρίς θεωρητική για τον τουρισμό κατάρτιση, υποδεχόμαστε τους πρώτους τουρίστες στη χώρα μας. Σήμερα, στις μέρες μας, η δραστηριοποίηση στον τουρισμό έχει απαιτήσεις στη γνώση του αντικειμένου. Η τουριστική παιδεία είναι το μεγάλο μας στοίχημα και είναι το κεφάλαιό μας για να μπορέσουμε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίας στο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον του τουρισμού. Αυτή την ανάγκη, αυτή την απέτηση καλύπτει το δικό σας σχολείο, κύριε Διευθυντά, με τον καλύτερο, πιστεύω, τρόπο. Σήμερα αποφυτούν ειδικευμένα στελέχη, ποιοτικά καταρτισμένα, με γνώσεις και δεξιότητες. Αυτά έχουμε ανάγκη. Συγχαρητήρια πολλά από όλους εμάς, τη Δημοτική Αρχή, στο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της Σκοτελιέ, συγχαρητήρια σε εσάς, τους αποφύτους και πάρα πολλές ευχές για καλή σταθεροδρομία, καλή επιτυχία από εδώ και μετά. Να είστε καλά. Μεγάλο το ακροατήριο. Πατέλη, εκπρόσωποι της πολιτείας, κύριε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το να ευχαριστήσω τα παιδιά που θα μας κάνουν τιμή να μπουν στη μεγάλη οικογένεια του τουρισμού. Είναι δύσκολη η οικογένεια, με μεγάλες απαιτήσεις. Εδώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι με δύο ιδιότητες. Η μία ιδιότητα είναι, είμαι και εγώ ένας τουριστικός πράκτορας, ασχολούμαι με τον τουρισμό πολλά χρόνια, αλλά επίσης είμαι και αντιπρόσωπος μιας κεντροευρωπαϊκής χώρας, τη Σλοβακία. Η προσπάθεια που θα κάνουμε, όπως έχουμε μιλήσει και με τον διευθυντή του κ. Λεπτάκη, η αποστολή του, είναι να συνδέσουμε την Κρήτη με τη Σλοβακία. Οι άνθρωποι μου είναι το εξής. Θέλουμε να μάθουμε από τους Σέρβους σας. Θέλουμε να μάθουμε από την γένειά σας. Και εμείς θέλουμε να μάθουμε πώς δουλεύουν αυτοί σε όλους τους άλλους τομείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα γρήγορα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, να τους εξηγήσω ότι λέμε και το χρησιμοποιώ και πολλές φορές ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία. Και σκεφτόμαστε αμέσως τσιμινιέρες, εργοστάσια, σύννεφα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είμαστε η αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη της πατρίδας μας. Είμαστε η μόνη ελπίδα, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, για να καταφέρουμε να βγάλουμε την Ελλάδα από αυτό το στενοπό. Ξέρετε ότι όλοι βασίζονται σε εμάς, στον τουρισμό, για να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που δεν μπορούν να φανταστούν όλοι οι άλλοι. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Ένα παράδειγμα θα σας φέρω για να κλείσω. Οι περισσότεροι από εμάς ταξιδεύουμε συχνά στο εξωτερικό. Σκεφτείτε, βάλτε μία εικόνα στο μυαλό σας, όταν θα πάτε σε ένα ξένο αεροδρόμιο. Μπορεί να σας μιλήσουν με ευγένεια, αλλά όχι με χαμόγελο. Όταν θα έρθετε στην Ελλάδα, μπορεί καμιά φορά να είναι αγενής, αλλά είναι με χαμόγελο. Το χαμόγελο είναι αυτό που θα πουλήσουμε. Αυτό θέλουμε λοιπόν και από εσάς, να γίνετε επαγγελματίες. Είμαι σίγουρος ότι με την καθοδήγηση των καθηγητών σας θα πάτε πολύ καλά. Θα μπείτε στην βιομηχανία, άλλη χρησιμοποιείτε τη λέξη, και θα μας βοηθήσετε. Τούτη φορά όμως, κύριε Λεωφορείο, δεν είναι λόγια τα οποία μπορώ να πω χωρίς να έχω την εμπειρία. Έχω άμεση εμπειρία για τις δυνατότητες της σχολής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους και της πρεσβείας για το άψογο σέρβις που δώσατε για τα εγγένεια του προξενείου μας στα Χανιά. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά από την καρδιά μου, όπως και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Η φιλοσοφία μας όλα αυτά τα χρόνια είναι η εκπαίδευση να πραγματοποιείται μέσα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και δραστηριοτήτων όπως η σημερινή εκδήλωση, καθώς και η ενίσχυση του πνεύματος της συλλογικότητας και της συνεργασίας των σπουδαστών μας.
η ανάπτυξη των ηγετικών και ομαδικών δεξιοτήτων των σπουδαστών και αφύπνιση της εθελοντικής συνείδησης και ευγενούς άμυλας μέσα από ένα ισορροπημένο πρόγραμμα σπουδών τους δίνουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τη μελλοντική τους επαγγελματική αντίληψη. Οι 10 συνολικά μήνες αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης σε μεγάλες ξενοδοχειακές και επιστημιστικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα, οι πολύπλευρες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επισκέψεις που πραγματοποιούνται, καθώς και οι συμμετοχές σε διαγωνισμούς με διακρίσεις, δίνουν την ευκαιρία στους σπουδαστές της Χοτελιέρ για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Μέσα από την άρτια εκπαίδευση μπορούμε να πετύχουμε την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του τουρισμού. Αξιότιμε κύριε πρόξενε, αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι παιδικών φορέων, αξιότιμοι κύριοι διευθυντές της σχολής, αξιότιμοι κύριοι καθηγητές της σχολής, κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί αρχόφοιτοι της σχολής Χοτελιέρ. Προς μεγάλη μου χαρά, έχω προσκληθεί στα Χανιά για να συμμετάσχω στη σημερινή τελετή απομονής προτυχίων στους αποφοίτες της σχολής σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα και αισθάνομαι ειλικρινά χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας και μου δίνετε ευκαιρία όχι απλώς να χαιρετήσω αυτήν την εκδήλωση, αλλά να έρθω και σε επαφή μαζί σας. Ο σημαντικός κύκλος των διδακτικών σας χρόνων φτάνει σήμερα στο τέλος του για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σας. Μπορώ να φανταστώ τα όποια ανάμεικτα αισθήματα σας κατέχουν αυτή τη καθήλυμη στιγμή. Χαρά, ικανοποίηση, περηφάνεια, ανακούφιση για την επιτυχία σας, αλλά και αγωνία και ανησυχία για το μέλλον σας. Το πτυχίο που θα πάρετε σήμερα στα χέρια σας δεν εξαγειώνει από μόνο την επιτυχία. Σας δίνει όμως την όθηση να συνεχίσετε τον δρόμο για την κατάκτηση της γνώσης και της αυτογνωσίας που δεν τελειώνει ποτέ. Τα σημερινά δεδομένα και οι προκλήσεις των καιρών συνδεθέσουν το επίπεδο και επιβάλλουν την άρτια κατάκτηση των σπουδαστών ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής. Ο δρόμος που διαλέξατε σίγουρα δεν είναι γραμμοπέδρα στρωμένος. Μπορώ μάλιστα να σας πω ότι τα δύσκολα αρχίζουν μόλις τώρα. Θα πρέπει να αγωνιστείτε, να εργαστείτε, να παλέψετε σκληρά, να ανταποκριθείτε σε ένα απαιτητικό σύστημα που σας θέλει ενεργούς πολίτες και όχι νοθρούς και να αναπτύξετε ποιότητες καθοριστικές για την κρίση του οποιοδήποτε μελλοντικού σας εργοδότη. Μην ξεχνάτε ότι το επάγγελμα που διαλέξατε έχει να κάνει με ανθρώπινες σχέσεις. Υπηρεσίες που απευθύνονται από ανθρώπους προς ανθρώπους. Αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά ενός εργαζόμενου στον τουρισμό. Ο εργαζόμενος στον τουρισμό κατά τη διάρκεια της εργασίας του εκπροσωπεί εκτός των ίδιων τον εαυτό, την εταιρεία στην οποία εργάζεται, αλλά και το πιο σημαντικό εκπροσωπεί τη χώρα μας. Ένα είναι σίγουρο. Όσοι απολαύσατε τις σπουδές σας, τότε σίγουρα θα απολαύσετε και τη δουλειά που επιλέξατε. Σήμερα, ως απόφοιτοι της σχολής Χοτελιέρ, θα ανοίξετε πανιά για νέες προκλήσεις, αναλογιστείτε την εμπειρία των σπουδών σας και μαζί με αυτή και τους ανθρώπους που σας στήριξαν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, τους καθηγητές σας, τους φίλους σας, τους συγγενείς σας και φυσικά τους γονείς σας και μοιραστείτε μαζί τους τη χαρά για την απόκτηση αυτού του πτυχίου. Οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια των σπουδών σας έδωσαν τις γνώσεις και τα εφόδια εκείνα που καλείστε τώρα να υπηρετήσετε. Θα συγχαρώ επίσης τους αφανείς ήρωες τους γονείς σας, οι οποίοι σήμερα αμείβονται και μάλιστα με την καλύτερη αμοιβή. Δεν υπολόγισαν τόπους και θυσίες προκειμένου να δουν τα παιδιά τους να προκόπτουν. Να επιδοτήσεις στους παρόντες φοιτητές και φοιτήτριες να αντλήσουν τον αγώνα και τις προσπάθειές τους για να ζήσουν και εκείνοι αυτή τη μέρα σε εράς. Εύχομαι σε όλους σας κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, εκ μέρους όλων των συναδέλφων θα ήθελα να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση και να ευχηθώ σε όλους, τόσο στη διεύθυνση και το προσωπικό της σχολής, όσο και τους σπουδαστές και μελλοντικούς συναδέλφους, να έχουμε μια καλή και δημιουργική χρονιά. Νιώθουμε ιδιαίτερα ευτυχείς που ανήκουμε στην οικογένεια της Χοτελιέρ και προσπαθούμε καθημερινά να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, προκειμένου να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στο κομμάτι που μας αναλογεί, δηλαδή το εκπαιδευτικό έργο, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό ώστε να λάβουν οι σπουδαστές τα κατάλληλα επαγγελματικά εφόδια και να γίνουν σωστοί επαγγελματίες. Είναι γνωστό ότι ο κλάδος του τουρισμού απαιτεί συνεχώς όλο και περισσότερες γνώσεις από όσους τον υπηρετούν, καθώς και επαγγελματίες με ουσιαστική εκπαίδευση ως υπόβαθρο, ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν και να διαπρέψουν στον τομέα αυτό. Η σχολή της Χοτελιέρ από τότε που ιδρύθηκε υπηρετεί άριστα το σκοπό αυτό, δηλαδή να καταρτίζει επαγγελματίες στον χώρο της γαστρονομίας και του τουρισμού με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους σπουδαστές. Οι σπουδαστές λαμβάνουν μια άδεια κατάρτιση επαγγελματικού επίπεδου
καθώς αποκτούν επαγγελματική συνείδηση και υπευθυνότητα από τις πρώτες ημέρες που ξεκινούν τη φοιτησή τους. Μαθαίνουν να εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα μελέτης και δραστηριοτήτων, ώστε ο χρόνος τους να αξιοποιείται δημιουργικά. Είναι σημαντικό ότι διαμένουν στη σχολή, ενώ παράλληλα σπουδάζουν, γιατί συμβάλλει στην απόκτηση επαγγελματικής νοοτροπίας. Ενώ παρά τη δυσάρεση κατάσταση που επικρατεί στον τομέα του τουρισμού και της γαστρονομίας, υπάρχουν θέσεις για επαγγελματική αποκατάσταση και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και καταξίωση. Θα είμαστε δίπλα στους σπουδαστές σε ό,τι χρειαστούν και όπου μπορούμε θα βοηθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Αγαπητά παιδιά, υιοθετήστε τις αντιθέσεις που προκύπτουν στη ζωή σας. Αντιμετωπίστε με αισιοδοξία κάθε προοπτική που διαφαίνεται στην αυριανή σας κιόλας μέρα και κυρίως μη συμβιβαστείτε. Πάρτε ρίσκα, γιατί εν τέλει στη ζωή μας πιο συχνά μετανιώνουμε για κάτι που δεν κάναμε παρά για κάτι που κάναμε. Σας ευχόμαστε ο στόχος σας να είναι μια κοινωνία που θα ενσωματώνει όλα τα ωφέλιμα στοιχεία της νέας εποχής και θα διατηρεί τις ηθικές αξίες που τόσο έχουμε ανάγκη. Τα εμπόδια που θα συναντήσετε για να το επιτύχετε είναι πολλά. Μην ξεχάσετε όμως ποτέ ότι τα εμπόδια είναι εκείνα τα φοβερά πράγματα που βλέπει κανείς όταν παίρνει τα μάτια του από το στόχο. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας χαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω για την προσέλευσή σας σε αυτή τη τόσο σημαντική μέρα των αποφύτων της Κοντελιέρ. Ονομάζομαι Ζαχαριάκη Θέλμα, είμαι 33 ετών και μητέρα δύο υπέροχων παιδιών. Δεν θα το ανέφερα αν δεν ήθελα να πω στους καινούριους σπουδαστές πόσο δύσκολο είναι μια εργαζόμενη μητέρα και μαθήτρια μαζί να τα καταφέρει. Έτσι και εκείνοι πρέπει να κάνουν πραγματικότητα τα θέλω τους και να αγαπούν αυτό που διάλεξαν για να είναι οι καλύτεροι. Παιδιά, ακούστε, σημειώστε, απορροφήστε την πιο μικρή λεπτομέρεια. Πιστέψτε με, θα κερδίσετε πολλά στη ζωή σας και θα τους ευχαριστείτε γι' αυτό. Θα ήθελα να αναφέρω πόσο φοβισμένη και μόνη ένιωθα πριν δύο χρόνια που ήρθα στη Κοντελιέρ, έχοντας χάσει ξαφνικά τον αγαπημένο μου πατέρα, τον οποίο και θέλω να ευχαριστήσω, που μου μετέδωσε το μικρόβιο της αγάπης για τη μαγειρική τέχνη και μέσα από τη δική του αγάπη για αυτή έμαθα πως αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις κάθε μέρα θα είναι δύσκολη. Thank you.
θέμα, ότι είμαστε ανοιχτοί. Οι οποίοι με υπευθυνότητα και ζήλο δουλεύουν καθημερινά και συμβάλλουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο σε όλα αυτά. Είναι οι καθηγητές των παιδιών μας και είναι οι κύριοι. Αποστολάκης Ιωσήφ. Στο πλευρό μας στάθηκαν κάποιοι φίλοι και συνεργάτες που παρόλο την γενικότερη οικονομική κρίση δεν δίστασαν να προσφέρουν και νεόγορα τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους. Η σημερινή μέρα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μέρα για εμάς, τους σπουδαστές, το ανθρώπινο δυναμικό, τους καθηγητές των παιδιών και τους αποφύτους. Καθώς σήμερα μια καινούργια σειρά αποφύτων παίρνουν το πτυχίο του, ουσιαστικά δηλαδή ολοκλήρωσε 2 χρόνια σπουδών σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τη σημερινή εκδήλωση, για όλους τους παρευρισκόμενους, τους τοπικούς άρχοντες, τους φορείς του τουρισμού που μας τίμησαν με την παρουσία τους εδώ στις καινούργιες εγκαταστάσεις στο Ιωλίδα Beach.